Εδώ και έναν χρόνο, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης χορηγείται η μεθαδόνη, μια ουσία που δρά ως υποκατάστατο της ηρωίνης. Για τους περισσότερους, η μεθαδόνη θεωρείται ως η ενδεδειγμένη λύση επεξάρτησης. Για κάποιους όμως αυτό δεν ισχύει. Είναι τραγικό να σχηματίζονται στρατιές νόμιμων ναρκωμανών, που είναι οι μεθαδονόμανες, και μπορεί να τους δεις στους δρόμους και είναι οι χειρότεροι όλων. Εγώ μερικές φορές λέω κάποια προκλητικά πράγματα καλύτερα στην ηρωίνη παρά στη μεθαδόνη. Τουλάχιστον στην ηρωίνη ξέρεις ότι είσαι άρρωστος, ότι είσαι τοξικομανής. Στη μεθαδόνη είσαι κρατικός πρεζάκιας, είσαι βολεμένος, είσαι τακτοποιημένος. Φυσικά θα κάνει διακίνηση ο πρεζάκιας τη μεθαδόνη, γιατί δεν του αρκεί. Αυτή η άποψη ανήκει στον Δαμιανό Δουίση, πρόεδρο της ΟΑΣΙΣ, οργάνωση που βοηθά εξαρτημένα άτομα. Μάλιστα και ο ίδιος έχει περάσει από το κατόφλι των ναρκωτικών και τα τελευταία 21 χρόνια έχει αφιερώσει τον εαυτό του, βοηθώντας άτομα που βρίσκονται στην κατάσταση που είχε βρεθεί και ο ίδιος. Η μεθαδόνη αντιμετωπίζει το σύμπτωμα. Άρα λοιπόν αντικαθιστά μια παράνομη ουσία, που είναι η ηρωίνη, η μεθαδόνη είναι μια νόμιμη ναρκωτική ουσία, άκρος εξαρτητική, και θα δικαιολογείται η χρήση μόνο για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, για να αποτοξινωθεί κάποιος από την ηρωίνη και για να περάσει από την παράνομη χρήση σε μια νυφάλια ζωή. Στην Ελλάδα της κρίσης όχι μόνο δεν έχουν μειωθεί, αλλά όλο ένα και πιο νέα παιδιά μπαίνουν στον κόσμο των ουσιών. Η κοινωνία νοσεί, η οικογένεια δυσλειτουργεί και κάποια μέλη μιας οικογένειας είναι πιο επιρρεπή, πιο ευάλωτα, ώστε να πέσουν στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά ή σε κάποιον άλλο εθισμό. Οπότε, η μεγάλη έξαρση της χρήσης και κατάχρησης στην Ελλάδα είναι ότι σαν κοινωνία έχουμε ξεπέσει, έχουμε παρακμάσει. Η οικογένεια έχει διαλυθεί. Χρήματα εύκολα υπήρχαν, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αρχές δεν υπήρχαν. Όρια και κανόνες δεν υπήρχαν πουθενά. Ό,τι λοιπόν πιο πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν αυτά τα φαινόμενα ήταν η Ελλάδα. Και γι' αυτό και πραγματικά έχουμε τρομακτικό πρόβλημα σε εθισμό σε σχέση με τον πληθυσμό μας πάντα. Και ή ξέρω εγώ στις συνθήκες, κλιματολογικές συνθήκες. Δηλαδή δεν δικαιολογείται στην Ελλάδα να ψάχνουμε να φτιαχτούμε με κάτι όταν ζούμε στον παράδεισο που λέγεται Ελλάδα. Σαν έφηβος, ας πούμε, άρχισαν τα μαλακά, το χόρτο και αυτά. Απλά εγώ προσωπικά έκανα και πολύ σαν rave party. Τα έξαση και τα LSD. Εκεί ήταν, ας πούμε, που μπήκα καλά. Και μετά προφανώς δεν υπήρχε. Και ηρωίνη και φτάσαμε στο τέλος. Ο Αντώνης, καθαρός εδώ και 11 μήνες, προσπαθεί να βρει μια διέξοδο μέσω της όασης. Δηλαδή δεν θέλουμε ψυχίατρο, θέλουμε, ας πούμε, πρώην εθισμένους που ξέρουν τι περνάμε και πώς μπορούν να βοηθήσουν. Κάποιον με εμπειρία που είναι μέσω κόλπου αυτό. Ο γιατρός δεν μπορεί να με πει εμένα κάτι να με βοηθήσει. Ο Χρήστος εδώ και ένα μήνα ξεκίνησε και αυτό στην προσπάθειά του. Τώρα στο πρόγραμμα έχω ένα μήνα και κάτι μέρες. Με βοηθάει στον τρόπο που σκέφτομαι, που αυτό είναι το κύριο πρόβλημα των ναρκωμανών. Είναι αρχή, πολύ, πολύ αρχή για μένα, και βλέπω και άλλους που πέρασαν τα δικά μου και μου τα μοιράζονται, ας πούμε, και έχουν αλλάξει τον τρόπο σκέψης τους, τον τρόπο που συναισθάνονται πράγματα, και ελπίζω σε ένα καλύτερο μέλλον. Συχνά, οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν στη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου μέσα σε πόλεις. Εγώ τώρα, από τη θέση του πρώην ναρκωμανή και ένας άνθρωπος που έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο να βοηθώ ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα της τοξικομανίας, θα πω ότι έχουν πάρα πολύ δίκιο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν ένα κέντρο χορήγησης μεθαδόνης δίπλα στο σπίτι τους. Φυσικά, οι τοξικομανίες θα δημιουργήσουν προβλήματα, θα επηρεάσουν και θα μεταλλάξουν τη γειτονιά σε χρόνο μικρό. Η παραπληροφόρηση και όλη αυτή η ανόητη συναισθηματική φιλολογία που υπάρχει και από κρατικούς φορείς και από άλλους, οι οποίοι τάχα μου συμπονούν τους ναρκωμανείς, είναι μια ουτοπική προσέγγιση στο πράγμα. Όταν μαζευτούν 50% τοξικομανείς στη γειτονιά σου, εάν μπορείς, φρόντισε να αλλάξει γειτονιά.
γιατί σίγουρα θα ζήσεις μια μικρή κόλαση. Όσο αισιόδοξοι ακούγονται ο Χρήστος και ο Αντώνης, η πραγματικότητα για τους υπόλοιπους διαφέρει. Εφόσον δεν υπάρχουν λεφτά να αγοράσουν ναρκωτικά φτιαγμένα σε βιομηχανίες οργανωμένες και εξοπλισμένες, ο κάθε ένας θα κάνει φθηνά ναρκωτικά στο υπόγειο του σπιτιού του για να βγάλει λεφτά. Τα πιτσιρίκια τα οποία δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν καλό χασίς, θα αγοράζουν το φθηνότερο, θα εισπνέουν βενζίνες, θα υγρά μπαταρίες, ακούγοντας ο ένας από τον άλλον με τι μπορούν να φτιαχτούν και να γεμίσουν το κεφάλι τους. Μπορεί να φαντάζουν ακρότητες, που δυστυχώς όμως στην Ελλάδα τις κρίσεις συμβαίνουν. Αυτά θα έχουν πιο μεγάλη έξαρση. Αυτό έλεγα, τα φθηνά ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά που φτιάχνουν στα υπόγεια των σπιτιών τους ή κάποιες άλλες ουσίες οι οποίες δημιουργούν μια ψευδέστηση ότι φτιάχνεσαι. Τι να πει όμως κανείς για τον εθισμό μιας ολόκληρης χώρας για μια δόση. Στο τέλος όλοι γινήκαμε τοξικομανίες. Περιμένουμε τη δόση. Έτσι λοιπόν, αυτό που γινόταν μόνο σε μια μικρή μερίδα ανθρώπων, τώρα γίνεται σε όλους τους Έλληνες. Όλοι περιμένετε τη δόση σας λοιπόν. Γίνατε πρεζάκια. Γίναμε όλοι Έλληνες πρεζάκια. Αυτό είναι το κράτος. Ο μέγας δαφατζής, ο μέγας προαγωγός και διακινητής ψευδεστήσεων και αυταπάτης. Αυτή είναι. Την ηρωίνη τη λένε στην πιάτσα παραμύθα. Άρα λοιπόν, ο πιο μεγάλος dealer είναι το κράτος.